ανάδειξε τα υγεία, έχει έρθει στο χώρο, στο ιατρείο του δόκτωρος Κωνσταντίνου Νικητίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο οποίος έχει μάστερ στην οζωνοθεραπεία από το Πανεπιστήμιο της Βερόνας. Θα μιλήσουμε γιατί άλλο για την οζωνοθεραπεία σήμερα. Θα θέλαμε καταρχήν να μας ενημερώσετε τι είναι η οζωνοθεραπεία, να καταλάβουμε και τηλεθεατές, οι φίλοι του να ξέρω. Καλησπέρα ξανά. Η οζωνοθεραπεία είναι μια ιατρική μέθοδος που χρησιμοποιεί το αέριο όζον. Λέγεται όζον διότι ακριβώς προέρχεται από την ελληνική λέξη όζιν, που σημαίνει ως φρίζω, μυρίζω, και πράγματι έχει μια χαρακτηριστική οσμή αυτό το αέριο. Είναι το μπλε του ουρανού που βλέπουμε, ναι. Και αυτό και λέμε για την τρύπα του όζοντος και ούτω καθεξής. Στην ιατρική έχει μια ιστορία εφαρμογής πάνω από 100 ετή και με τις κατάλληλες συγκεντρώσεις από το μείγμα οξυγόνου όζοντος, διότι πάντα παίρνουμε και οξυγόνο μαζί με το όζον, έχουμε την εφαρμογή σε διάφορες χρόνιες απαθήσεις ή σε οξύες παθήσεις επίσης. Και σε διάφορες ηλικίες εφαρμόζεται? Εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες, τους ενήλικες, ακόμη και σε προχωρημένες ηλικίες. Εφαρμόζεται... Σε ποιες παθήσεις? Οι παθήσεις είναι πάρα πολλές, ακριβώς διότι το όζον έχει μια πλειοτροπική δράση, έχει μια πληθώρα θετικών ενεργειών στον οργανισμό, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, έχει αναλγητική δράση, έχει αντιϊκή δράση, έχει αντιμικροβιακή δράση, νευροτροφική δράση και όλα αυτά είναι προς όφελός μας και τα χρησιμοποιούμε με διαφορετικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα. Τα κυριότερα και τα πιο σύνηθη προβλήματα που αντιμετωπίζει η οξυγόνο ζωνοθεραπεία είναι τα μυοσκελετικά προβλήματα και συγκεκριμένα για την οσφυαλγία, τις πολύ γνωστές κύλες στη μέση που έχουμε δει πολλές φορές ή έχουμε ακούσει από διάφορες γνωματεύσεις είτε φίλων είτε δικών μας. Σε συνεργασία με τους ορθοπαιδικούς φυσικά, έτσι. Πάντα σε συνεργασία με τους ορθοπαιδικούς, γιατί εμείς δεν έχουμε κάποιο σκοπό να εγκαταστήσουμε κάποια ειδικότητα. Σωστά. Απλά είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να ωφελήσει τα μέγιστα σε άτομα τα οποία υποφέρουν και σε άτομα τα οποία έχουν μια χρόνια νόσο, όπως αυτή της οσφυαλγίας, του ευγενικού συνδρόμου, της οσθεοαρθρίτιδας γονάτου. Και σε στενώσεις, έτσι δεν είναι? Σε στενώσεις. Όπου χρειάζεται να πιω οξυγόνο, ίσως στον αφιένα ή σε άλλες. Σε άλλα μέρη. Σε αγκίτιδες επίσης πάρα πολύ. Επομένως, στατιστικά θα λέγαμε ότι περισσότερο από όλες τις παθήσεις χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων. Αλλά και προβλημάτων όπως είναι ο έρπετας ζωστήρας, ιώσεων. Ακόμη και κορονοϊού, το λεγόμενο COVID, που λέμε και έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Ήδη στην Ιταλία, σε πάνω από 15 κρατικά νοσοκομεία, εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα η οξυγόνο ζωνοθεραπεία, όπως επίσης έχει εφαρμογή και στο λεγόμενο σύνδρομο Long COVID, ένα σύνδρομο το οποίο λέγεται και μετά COVID στα ελληνικά, και μας αφήνει κάποια κατάλοιπα αφού έχουμε περάσει το κορονοϊό. Η θεραπεία... Πόση διάρκεια έχει σε χρόνο σαν θεραπεία και πόσο μπορεί να ωφελήσει μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα τον ασθενή? Η θεραπεία και η μέθοδοι της οζωνοθεραπείας δεν είναι μόνο μία. Υπάρχει η τοπική ενέσιμος θεραπεία. Παίρνουμε σε μια σύριγγα συγκεκριμένη ποσότητα όζοντος και την εχείουμε ενδομικά ή κατά από το δέρμα υποδόρια. Υπάρχει μικρή αυτομετάγγιση όπου παίρνουμε 10 ml αίματος, τα αναμειγνύουμε με 10 ml μείγματος οξυγόνου όζοντος και το κάνουμε ενδομυϊκή ένεση. Υπάρχει μεγάλη αυτομετάγγιση που είναι και η βασίλισσα της οζωνοθεραπείας, όπου ξεκινάμε από 100 γραμμάρια αίμα, τα οζωνοποιούμε και τα εμπλουτίζουμε, τα αυτομεταγγίζουμε πάλι στον ίδιο ασθενή. Και υπάρχει και η εφύσιση του ορθού, στο έντερο δηλαδή, όπου εκεί κυρίως έχει ενδείξεις για δυσβίωση εντέρου, για νόσο όπως είναι η ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Κρόν και ούτου καθεξής. Άρα, κάνει κάποιος λοιπόν αυτή την μέθοδο και αυτό πόσο μπορεί να διαρκέσει, δηλαδή μπορεί να διαρκέσει ένα χρόνο να τον βοηθήσει στις παθήσεις, στα προβλήματα που έχει, σε ασφυαλγία για παράδειγμα, ώστε να μην έχει κάποιες κρίσεις
ή μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, και 5 ή 10 χρόνια, ή χρειάζεται κάποια συντήρηση και επαναληψιμότητα? Η απάντηση είναι ανάλογα την πάθηση. Για παράδειγμα, στην οσφυαλγία χρειάζονται περίπου 10 συνεδρίες, δύο φορές κάνουμε ανά εβδομάδα. Στο αυγενικό σύνδρομο επίσης γίνεται κάτι αντίστοιχο, δηλαδή δύο συνεδρίες την εβδομάδα μέχρι να συμπληρώσουμε τις 10. Και με αυτές τις συγκεκριμένες. Με το πρωτόκολλο αυτό που ακολουθείτε εσείς. Ναι, βεβαίως. Το οποίο εφαρμόζεται στα πρωτόκολλα της Ιταλικής Εταιρείας Οζωνοθεραπείας, διότι έχουν έτσι μεγαλύτερη εμπειρία και επιστημονικότητα και δημοσιεύσεις. Ναι. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι λύνουμε το πρόβλημά μας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Περίπου από 1-5 χρόνια, ας πούμε. Δεν πάει έτσι, μπορεί να είναι και για πάντα και for ζωής. Γιατί εξαρτάται. Κυριολεκτικά η προσέγγιση που κάνουμε δεν είναι μόνο για να φύγει ο πόνος. Η προσέγγιση που κάνουμε με την οσμοθεραπεία, ακριβώς επειδή αφορά τις κύλες που πιέζουν τα νεύρα και πονάμε, και επειδή η οσμοθεραπεία συρρυκνώνει αυτές τις κύλες και τις βάζες που θα λέγαμε στη θέση τους, έχει και θεραπευτική προσέγγιση. Η οποία θεραπεία γίνεται στο ιατρείο σας και όχι στο νοσοκομείο, να φανταστώ. Η θεραπεία γίνεται στο ιατρείο. Να σημειώσω ότι η οξυγόνο-ζωνοθεραπεία είναι μια ιατρική μέθοδος συγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2014-2015, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι αναγνωρίσιμη και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, όπως είναι και στη Γερμανία, στην Ιταλία, πολύ αναπτυγμένη, και στην Κεντρική Ευρώπη, και αναπτύσσεται ταχύτατα και στη σύγχρονη εποχή. Εγώ να σου πω ότι η ζωνοθεραπεία έχει μια ιστορία πάνω από 100 έτη. Πρώτο εφαρμόστηκε το 1850 για την αποστήρωση χειρουργικών εργαλείων. Έγινε η πρώτη ζωνοθεραπεία λίγο πριν το 1900. Εφαρμόστηκε σε μεγάλη έκταση τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως για να αποστηρώνουν τα τραύματα και να πουλώνουν τις πληγές. Διότι μια από τις ιδιότητες του όζοντος είναι η απολύμανση, είναι η επούλωση, είναι η ανάρρωση από τραύματα. Και συνεχίστηκε με το 1950 στη Γερμανία να έχουν πάρα πολλές κλινικές με ζωνοθεραπεία, σε αριθμό πάνω από 50, και να έχουν μπει πλέον στην Ιταλία, ακόμη και σε μάστερ πανεπιστημιακά, με αποτέλεσμα να αυτή η μέθοδος να κερδίζει έδαφος, να κερδίζει, θα λέγαμε, πολλούς ασθενείς να εμπιστεύονται τη μέθοδο που είναι αμιγώς ιατρική. Θεωρείται εναλλακτικός τρόπος, φυσικός τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος? Θα λέγαμε ότι ανήκει στις λεγόμενες συμπληρωματικές θεραπείες. Μάλιστα. Είναι μια μέθοδος ξεχωριστή από μόνη της. Και ποιο θα ήταν, θα λέγαμε, συμπληρωματικός. Συμπληρωματική θεραπεία. Παρενέργειες υπάρχουν? Όταν γίνεται σωστά, δεν υπάρχουν παρενέργειες. Υπάρχουν όμως κάποιες αντενδείξεις, κυρίως για τη μεγάλη. Για να τις πούμε και αυτές. Βεβαίως, για τη μεγάλη αυτομετάκηση. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία τους λείπει ένα ένζυμο που λέγεται γλυκόζη 6 φωσφοριλάση της δρογονάσης, το λεγόμενο κιαμισμό, όπου αυτά τα άτομα δεν μπορούν να φάνε και κουκιά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, που θα πάθουν μόλις. Άρα θα πρέπει όταν έρθει το άτομο για να κάνει ζωνοθεραπεία να έχει φέρει το ιστορικό του σε εσάς, να έχει κάνει κάποιες εξετάσεις αίματος, ώστε να δείτε κι εσείς τυχόν θέματα. Είναι απαραίτητο μόνο για τη μεγάλη αυτομετάκηση. Όχι για τις υπόλοιπες. Ναι. Μόνο για τη μεγάλη αυτομετάκηση, που είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούμε τουλάχιστον 100 μέχρι 200 γραμμάρια αίμα, προκειμένου να κάνουμε τη θεραπεία μας. Κοντά μας έχουμε την αισθητικό ρεφλεξολόγο, κυρία Νάγια Γαργαλάκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η οποία είναι ασθενής του κυρίου Νικητίδη και η οποία θα μας πει την προσωπική της εμπειρία από την οξυγόνο-οζωνοθεραπεία στην οποία υποβάλλεται. Να μας πει ότι έχει ξεκινήσει, λοιπόν, είχε ένα θέμα με οστεοαρθρίτη, ήταν αρκετά έτσι έντονο, και γι' αυτό το λόγο απευθυνθήκατε στον ειδικό. Ναι, όχι τόσο για αυτό το θέμα, να μου επιτρέψετε, όσο έχω μια υποχρέωση ανηλυμένη με την μητέρα μου, η οποία είναι κλινήρης, και αυτό δημιουργεί τεράστια κούραση, φροντίδα μεγάλη. Από τη φροντίδα και την περιμένεις. Ναι. Ώστε τραυμάτισα και τους προσαγωγούς μου με τη φροντίδα της, με τα σηκώματα, ξέρετε. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Έχω μυϊκούς πόνους.
οι οποίοι βέβαια έχουν βελτιωθεί σε ένα 50% με 5 συνεδρίες. Έκανα λοιπόν 5 συνεδρίες με αυτομετάγγιση, Ναι, ναι. Και όχι μόνο, μου κάνει και κάποιες ενέσεις και επιδερμικές και βαθιές. Είναι ένας εξαιρετός γιατρός και φίλος πλέον. Βεβαίως, ναι. Πάω πάρα πολύ καλά, είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένη. Ήξερα για την οζωνοθεραπεία εδώ και 15 χρόνια. Αποφάσισα και βρήκα τον καλύτερο, τον καλύτερο γιατρό. Και έτσι λοιπόν βλέπετε σε 5 συνεδρίες μόνο μέσα, ναι, έχω 50% βελτίωση. Τρομερή βελτίωση. Και αναμένετε να κάνετε άλλες τόσες περίπου, έτσι, ναι, για ναι, ναι, να το πρωτόκολλο είναι τουλάχιστον 10 και φυσικά και η συντήρηση, πιστεύω, το γνωρίζω και από τη δική μου δουλειά, αν δεν συντηρείς το αποτέλεσμα, δεν διατηρείται επάπειρο, αν και όταν κάνεις οζωνοθεραπεία, έχεις αποτελέσματα για 10 χρόνια. Μένει. Με μαρτυρίες, μάλιστα, φίλων άλλων που έχουν υποβληθεί στην θεραπεία αυτή. Και το ξέρω. Ναι, το ξέρω και μάλιστα το ερευνώ χρόνια. Και επειδή κι εσείς θα συνεχίσετε να καταπονείτε λόγω της μητέρας σας, ναι, πάλι τον εαυτό σας στα ίδια σημεία, πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε. Και μου δίνει και ευεξία η όλη υπόθεση. Αναζωογόνηση πολύ, και βελτίωση στην κούραση που νιώθετε, ναι, έτσι. Τρομερά, τρομερά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Νικητήτη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη διαφωτιστική συνέντευξη. Ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο που έπρεπε να ενημερωθούν οι τηλεθεατές. Φυσικά, η οζωνοθεραπεία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφο και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι ήδη διαδεδομένη. Αλλά είναι ένα θέμα που θέλαμε να αγγίξουμε και νομίζω το πετύχαμε. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, έχει έρθει στο χώρο Φιλοσοφία Ψυχής της δόκτωρος Χαράς Τράπκου, η οποία είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας, συνθετική ψυχολόγος, συγγραφέας αλλά και ομιλήτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Τράπκου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ στο χώρο σας. Έχετε πρόσφατα εκδώσει και ένα βιβλίο σχετικό με την ψυχοθεραπεία. Γιατί η ψυχοθεραπεία μπορεί να με βοηθήσει, εκδόσει Σολδάτος. Έχετε διδάξει όμως και στο πανεπιστημιακό χώρο, εν γέννη στην εκπαίδευση, τα αντικείμενα και της φιλοσοφίας και της ψυχοθεραπείας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές να δουν πώς ένα πρόσωπο συνδυάζει και τους δύο αυτούς κόσμους. Μας έχει ξανατύχει στις συνεντεύξεις μας. Εργάζεστε όμως ως ψυχοθεραπεύτρια και θα θέλαμε έτσι αυτή η σύνθεση των δύο επιστημών να μας πείτε πώς προέκυψε και πώς συνδυάζεται τόσο ωραία. Λοιπόν, αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε τη τιμή να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Η ερώτησή σας αυτή νομίζω παραπέμπει σε ένα πυρηνικό κομμάτι του ανθρώπου, το οποίο είναι το φιλοσοφικό. Με ρωτάτε πώς το συνδύασα. Νομίζω ότι η φιλοσοφία είναι εγγενές γνώρισμα του ανθρώπου. Φιλοσοφούμε για τα πάντα. Δηλαδή προβληματιζόμαστε για τα πάντα. Για να μην είναι, επειδή συνήθως ο όρος φοβίζει η φιλοσοφία, είναι ένας αυστηρός όρος, δεν το αγγίζουν πολύ. Δεν το αγγίζει πολύ ο κόσμος. Φιλοσοφούμε καθημερινά. Δηλαδή, όταν θέτουμε ερωτήματα για το τι μας συμβαίνει. Αν έχω κατάθλιψη, πώς θα ξεπεράσω την κατάθλιψη, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας.
σε ποιον ψυχοθεραπευτή θα πάω. Να είναι και ερωτήματα που διαπραγματεύομαι μέσα στο βιβλίο μου. Mm-hmm. Ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κατευθύνσεις, πολλοί κλάδοι στη ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτουμε είναι φιλοσοφικά. Δηλαδή έχουν την αρχή τους στην σοκρατική μέθοδο, τη μευτική, στον προπάτορά μας, τον Σοκράτη, ο οποίος πάντα ρωτούσε τι εστί το χ, δηλαδή τι εστί αρετή, τι εστί η κακία, τι εστί το ένα, τι εστί το άλλο. Mm. Αυτό ακριβώς προσπαθώ και εγώ πάνω σε αυτά τα βήματα, τα φιλοσοφικά, με αυτή τη διαλεκτική δηλαδή κατεύθυνση, να προσεγγίσω ψυχοθεραπευτικά ερωτήματα. Mm-hmm. Το γραφείο σας έχει το μότο «Φιλοσοφία ψυχής», αλλά και αυτή την αντίστοιχη ονομασία. Τι ακριβώς υπηρεσίες προσφέρονται εδώ? Οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν και με ατομική ψυχοθεραπεία. Και με group therapy. Και με group therapy και με ζεύγους. Και συνδυαστικά, δηλαδή μία μητέρα η οποία θα έρθει με την έφηβη κόρη της. Mm-hmm. Έχω κάνει συνεδρία οικογένεια και έχει έρθει και η μητρική γιαγιά, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτές είναι οικογενειακές θεραπείες. Ναι. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός συνεδριών. Υπάρχει ένα μίνιμουμ στην αρχή, ίσως 6-12, δηλαδή ανάλογα με τι αίτημα έρχονται και ύστερα από την πρώτη συνεδρία μπορούμε αυτό λίγο να το διαλευκάνουμε. Αλλά συνήθως ξεπερνάμε τις συνεδρίες αυτές, mm-hmm. ιδίως στις οικογενειακές θεραπείες. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις φωνές όλων των μελών, ακόμα και μιας μητρικής γιαγιάς. Οικογενειακές ιστορίες λοιπόν ακούμε. Οικογενειακές ιστορίες. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα το βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα απόσπασμα είναι στη σελίδα 11, είναι στην εισαγωγή. Η εισαγωγή έχει δικά μου βιωματικά στοιχεία μέσα, πάρα πολλά, το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο. Οι λόγοι που ακολούθησα εγώ την ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Οι λόγοι που με οδήγησαν να φιλοσοφήσω, δηλαδή να προβληματιστώ πάνω σε θέματα ψυχοθεραπευτικά, που ήταν καθαρά υπαρξιακοί λόγοι. Mm-hmm. Δηλαδή, οι καταστάσεις της ζωής μου και τα βιώματά μου με έφεραν σε αδιέξοδα και... Αντιμετώπισες διλήμματα. Υπήρξαν διλήμματα. Και αυτά τα διλήμματα ουσιαστικά μου άνοιξαν την πόρτα στο να συνειδητοποιήσω, και αυτό είναι ο λόγος που θέλω να βοηθήσω τους άλλους, να δούνε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχει πάντα... Λύνονται όλα, δηλαδή. Υπάρχει διέξοδος στα διέξοδα. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, μία παράγραφο έτσι που αρέσει πάρα πολύ στους θεραπευόμενους μου, όσο έχουν διαβάσει το βιβλίο. Ξέρετε, το να αναγνωρίζεις την ανακούφισή σου έχει να κάνει με το κατά πόσο έχεις ψυχοεκπαιδευτεί να το κάνεις και να την αντέχεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να είναι ανακουφισμένοι και να παραμένουν μάλιστα ανακουφισμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι γιατί έζησαν και μεγάλωσαν σε οικογενειακά περιβάλλοντα που δεν τους έδιναν τον χώρο να απαιτήσουν να εισακουστούν οι ανάγκες τους. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουν και δεν διακατέχονται από τις εσωτερικές εκείνες ασφαλείς φωνές που θα τους οδηγήσουν να ακούσουν τις ανάγκες του εσωτερικού τους παιδιού, και ακόμη περισσότερο δεν είχαν ικανοποιηθεί ψυχοσυναισθηματικά ώστε να ανακουφίζουν το ψυχικό πόνο. Να το αναλύσουμε λίγο. Να το αναλύσουμε, ναι. Το να αναγνωρίζεις, να ξέρεις να αναγνωρίζεις την ανακούφισή σου σημαίνει ότι έχεις τέτοιο επίπεδο συνειδητότητας ώστε μπορείς να αποκωδικοποιείς τις ανάγκες σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιες είναι οι ανάγκες σου. Αφού τις αποκωδικοποιήσεις, να μπορέσεις να ζητήσεις βοήθεια. Ξέρετε, κύριε Νικολέδη, πάρα πολλοί κόσμος δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια, γιατί αυτό τον βάζει αμέσως σε μια θέση ευαλωτότητας και αδυναμίας. Σε μια θέση αποδοχής του προβλήματος, το οποίο πολλές φορές και λόγω εγωισμού αλλά και λόγω άλλων συνθήκων δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Αυτές οι άλλες συνθήκες και ο εγωισμός εμείς τις λέμε άμυνες. Mm-hmm. Συνήθως κάνουμε άμυνες, κάνουμε εκλογικεύσεις, κάνουμε άρνηση. Οι πάρα πολλοί θεραπευόμενοι αρνούνται ότι έχουν μνήμες για την παιδική τους ηλικία. Και σιγά σιγά μέσα στη θεραπευτική διαδικασία βλέπουμε ότι αυτό ανοίγει και αρχίζουν και θυμούνται. Mm. Θυμούνται τραύματα, θυμούνται βιώματα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους βοηθήσουμε να μάθουν να ανακουφίζονται, να απαιτούν να ανακουφίζονται από το περιβάλλον τους. Δηλαδή να ζητούν βοήθεια, να απαιτούν βοήθεια. Να απαιτούν να εισακούεται η ανάγκη τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να διεκδικούν δηλαδή τη βοήθεια του άλλου. Mm-hmm. Και το πιστόφυλλο, λοιπόν.
Λοιπόν, τι είναι ψυχοθεραπεία, πόσο χρόνο θα μείνω σε αυτήν, πόσες σχολές υπάρχουν, τι να επιλέξω, ατομικά ή να μπω σε ομάδα. Αυτά και σε άλλα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει αυτό το βιβλίο με γνώμονα πάντα το γεγονός πως κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία αυτό που έχει τη μέγιστη σημασία είναι η στάση του θεραπευτή. Εκείνη είναι που λυτρώνει και εκείνη είναι που θεραπεύει. Ο θεραπευτής θεραπεύει με τη στάση του, με το είναι του, μπαίνει ολόκληρο στη συνεδρία και ακούει. Είναι εκείνος που μαζί με τον θεραπευόμενο συνιστούν τη θεραπευτική σχέση η οποία μέλει και να σφραγίσει ανεξίτηλα τη ζωή του θεραπευόμενου. Καμία συνάντηση δεν είναι τυχαία. Και όταν δύο άνθρωποι συναντώνται και συντονίζονται, τότε η θεραπεία κάνει θαύματα. Αποκτά σιδερένιο θώρακα και στιβαρά οστά να αντιμετωπίσει τους κραδασμούς του συλλογικού και διαγενεολογικού τραύματος που όλοι μας κουβαλάμε. Και εκεί μέσα, στις ασφαλείς μάχες που δίνονται στα γραφεία μας, βγαίνουμε με κάθε έννοια νικητές. Και εδώ να σχολιαστεί. Η έμφαση στο βιβλίο αυτό δίνεται στη θεραπευτική στάση, δηλαδή ανεξάρτητα από τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ένας θεραπευτής, ανεξάρτητα από τη σχολή, που πλέον υπάρχει και συνθετική προσέγγιση, δηλαδή πάμε σε πιο ολιστικές προσεγγίσεις του θεραπευόμενου. Αυτό που έχει μέγιστη σημασία, δεν το λέμε έτσι απλά, υπάρχουν και ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες πάνω σε αυτά, σε αυτό, είναι η στάση που κρατάει, δηλαδή το κατά πόσο μπορεί ο ίδιος να μπαίνει μέσα και να συνδέεται στη σχέση, να κάνει τη θεραπευτική συμμαχία. Κατά πόσο δηλαδή και ο ίδιος μαθαίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και ο ίδιος τον εαυτό του. Γιατί και εμείς ουσιαστικά γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε δικά μας κομμάτια μέσα από αυτή τη δουλειά. Παίρνουμε και εμείς από τους θεραπευόμενους, δεν παίρνουμε μόνο θεραπευόμενοι από εμάς. Σωστά, είναι εδώ και λαβαίνει η σχέση. Πάντα. Ξέρουμε ότι γράφετε και επόμενο βιβλίο από ό,τι μας είπατε και φαντάζομαι ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει. Τι θέμα θα έχει, θα έχει πάλι ψυχοθεραπευτικό? Είναι ένα μυθιστόρημα, το οποίο, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι ψυχοθεραπευτικό, πηγάζει μέσα από κάποια βιώματα και θεωρώ ότι το κοινό θα το αγαπήσει γιατί αφορά ανθρώπινες σχέσεις και τραύματα που προκύπτουν μέσα από τις οικογενειακές σχέσεις. Μάλιστα. Τα οικογενειακά τραύματα που κουβαλάμε ουσιαστικά. Θα το αναμένουμε και αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Το Ανάπτυξη το Τέχνη, φίλες και φίλοι, έχει έρθει στο Athenaeum Ιρυδανούς Luxury Hotel, στην οδό Πυρός 78. Τους ευχαριστούμε πολύ για τα γυρίσματα της εκπομπής. Συναντούμε λοιπόν την εικαστικό κυρία Μάρη Λιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Άννα Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχετε έρθει κοντά μας για να μας μιλήσετε για τις εκθέσεις τόσο στο Λαύριο όσο και στην Άφπακτο, αλλά και αυτή που θα γίνει 1 με 5 Νοεμβρίου στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα της UNESCO, Τέχνης, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Πολλές εκθέσεις. Να πούμε λοιπόν στο κοινό μας ότι η έκθεση του Λαυρίου ήδη τρέχει από 29 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου και η έκθεση της Ναυπάκτου θα γίνει στο Δήμο, έτσι, Ναυπάκτου. Τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. 17 Αυγούστου 25. Σωστά. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις εκθέσεις αυτές, για το τι ακριβώς συμβολίζουν, για τη θεματολογία και για τα χρώματα που χρησιμοποιείται και το είδος, έτσι, των υλικών που χρησιμοποιείται. Ωραία. Καταρχήν να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη, να πω ότι οι εκθέσεις αυτές είναι ατομικές. Ότι στο Λαύριο ξεκίνησαν τα εγγένεια χθες και είναι μέχρι τις 15 Αυγούστου σε ένα μέρος το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στο καφέ Μπιστρό Στοά, Στοά καφέ συγκεκριμένα λέγεται, που έχει πολλά πράγματα, αντικείμενα και ατμόσφαιρα από το παλιό Λαύριο που θυμίζουν την εποχή των ορυχείων και των μεταλλευμάτων. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και εδώ είναι πολύ ωραία
με οποιαδήποτε έκθεση φιλοξενεί, γιατί φιλοξενεί πολλές εκθέσεις αυτός ο χώρος. Όλες οι εκθέσεις από τις τρεις που αναφέρατε είναι ατομικές, δηλαδή η πρώτη και η δεύτερη, στο Λαύριο και στην Αύπακτο. Η τρίτη είναι ομαδική του ομίλου της UNESCO τεχνών, λόγου και επιστημών και μάλιστα είναι διεθνής. Οπότε έχουμε να μιλήσουμε για τις δύο πρώτες, γιατί στην τρίτη δεν θα ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι ευρύ και είναι για όλους τους ανθρώπους που μπορούν, 40 θα είναι οι συμμετάσχοντες, που θα μπορούν να φέρουν, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για αυτήν. Να μιλήσω για τις δύο ατομικές τις δικές μου. Που δεν είναι και μόνες, γιατί έχετε κάνει και άλλα πράγματα. Είστε αυτοδίδακτοι, έχετε κάνει και πολλά άλλα πράγματα, διαβάζοντας το βιογραφικό σας. Έχετε ασχοληθεί και ως υπταμένη συνοδός, έτσι. Εργασιακό ήταν. Εργασιακά, αυτό, ναι. Εργασιακά φυσικά. Αλλά έχετε κάνει και άλλες και ατομικές φυσικοθεραπεύτρια. Και φυσικοθεραπεύτρια και Master Healing στη Reiki. Ναι, Reiki Meditation. Ωραία. Αλλά έχετε κάνει, να πούμε λοιπόν, και άλλες εκθέσεις αρκετές. Ομαδικές και ατομικές. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που εκτίθενται τα έργα. Να πούμε λοιπόν για τα χρώματα και για τα υλικά. Ναι, λοιπόν, η θεματολογία, με ρωτήσατε στη θεματολογία, δεν την έχω απαντήσει αυτή την ερώτηση. Η θεματολογία μου και στις αυτές τις εκθέσεις και στις προηγούμενες που έχω κάνει, τις ατομικές, γιατί στις ομαδικές, όπως ξέρετε, δίνεται ένας τίτλος και αν έχεις ένα θέμα που μπορείς να το παρουσιάσεις, το ακολουθείς, αλλιώς δεν συμμετέχεις. Η θεματολογία μου έχει να κάνει με τη φύση. Δηλαδή, οποιοδήποτε και αν είναι ο τίτλος της έκθεσής μου, το θέμα που παρουσιάζω έχει να κάνει με τη φύση, που μέσα από αυτή είναι τα σχήματα και τα χρώματα που χρησιμοποιώ, έχουν να περάσουν μηνύματα στο θεατή, μέσα από μορφές φύσης, δηλαδή λουλούδια, πουλιά, βάρκες, θάλασσα, ό,τι και να έχω. Για την αφύπνιση του ωραίου και της φύσης έτσι στη ζωή μας, για κάποια πιο θετική διάσταση. Είμαστε εκεί, προερχόμαστε και εκεί πρέπει να είμαστε συνέχεια. Και έτσι και τα χρώματα που χρησιμοποιώ, η παλέτα μου, σχεδόν είναι ίδια. Μ' αρέσουν οι έντονοι χρωματισμοί, έντονα τα χρώματα και ζωντανά. Τα θέματα μου συνήθως είναι διευρυμένα, δηλαδή άμα θα φτιάξω ένα λουλούδι, το φτιάχνω μεγάλο. Προέρχονται ως επί το πλείστον από φωτογραφίες που έχω τραβήξει εγώ από φυσικό και τις αποδίδω με δικό μου τρόπο, και οι περισσότεροι πίνακες, ο στόχος τους είναι να περάσουν στον θεατή μία σκέψη, μία αφορμή για σκέψη. Αφενός να τους περάσουν τη χαρά, να θέλουν να το δουν και να νιώθουν ευχάριστα σε αυτόν τον πίνακα, αφετέρου όμως θέλω να περάσει μία σκέψη για να ανέβουν ένα σκαλοπάτι παραπάνω στον ψυχισμό τους. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ανοίγοντας ασκούς με αρμύρα και χρώματα είναι ο τίτλος της εκθέσεως του Λαυρίου. Του Λαυρίου. Ο τίτλος της εκθέσεως της Ναυπάκτου είναι... Γης ανεμοψήφιρη. Έχουμε κοινά στοιχεία στις δύο αυτές εκθέσεις. Σαν πίνακες, μερικά έργα θα πάνε και εκεί και εδώ και μετά σε μια άλλη έκθεση που θα κάνω στο Περιστέρι. Σαν πίνακες μερικοί είναι. Αλλά η θεματολογία μου και η έμπνευσή μου είναι εντελώς διαφορετική. Ακριλικό και λάδι χρησιμοποιούμε. Ναι, χρησιμοποιώ ακριλικό λάδι σε καβά, σε ξύλο, μπορεί να είναι και σε μεταλλικές πλάκες ή μπορεί να είναι και στο plexiglass. Και τα στοιχεία που βάζω επάνω, γιατί πολλοί είναι mixed media, δηλαδή έχουν και άλλα υλικά, τα στοιχεία που βάζω επάνω μπορεί να είναι κοχύλια, φτερά από πουλιά, κρύσταλλοι ενεργοποιημένοι, πέτρες, διάφορα στοιχεία. Μπαίνουν ένθετα. Ωραία. Τα μελλοντικά σχέδια ποια είναι? Μου είπατε το Περιστέρι, είπαμε τον Νοέμβριο στη Διεθνή. Το Περιστέρι είναι το Σεπτέμβριο. Το Περιστέρι είναι το Σεπτέμβριο, στη Διεθνή Ομαδική της UNESCO το Νοέμβριο. Ναι. Τα μελλοντικά μου σχέδια, ο στόχος μου γενικά, είναι οι πίνακες μου να φτάνουν κάπου
που να μπαίνουν σε έναν χώρο. Βασικά, έτσι ξεκίνησα να γίνομαι πιο συστηματικά παραγωγική. Ναι. Οι πίνακες μου να πηγαίνουν σε έναν χώρο που ο κόσμος να περνάει και να τα βλέπει. Δηλαδή, σε ξενοδοχεία, σε πλοία, σε μέρη που πηγαίνουμε για να κάνουμε ιατρικές εξετάσεις. Α, να περνάει και να παίρνει αυτή τη χαρά, αυτή την ανάταση, αυτή την αρμονία. Αυτός είναι ο στόχος μου. Οι πίνακες μέχρι στιγμής, από τις εκθέσεις που έχω κάνει, δείχνουν ότι τα καταφέρνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα το θέμα είναι να φτάσουν και μέχρι εκεί. Ναι. Οπότε θα φροντίζω να κάνω εκθέσεις σε δήμους, σε καφέ ή σε γκαλερί, για να φτάσω σε αυτό το στόχο. Και η επιλογή των συγκεκριμένων τόπων στους οποίους τελικά θα γίνουν οι εκθέσεις είναι προσωπικές έτσι, επιλογές, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Το Λαύριο είναι ο γειτονικός μου δήμος, από εκεί που μένω. Η Ναύπακτος είναι ένας τόπος που τον επισκέπτομαι συχνά. Είναι αγαπημένος τόπος. Είναι καινούριος σαν συχνές επισκέψεις στη ζωή μου, γιατί είναι οι γονείς του άντρα της μικρής μου κόρης από εκεί. Πολύ ωραία. Και πηγαίνω συχνά και τον αγάπησα πιο πολύ από ότι τον ήξερα παλιά. Αλλά ο τόπος γενικά επιλέγεται από διάφορους παράγοντες. Τώρα, ανάλογα. Πιο πολύ μου αρέσουν τα μέρη που έχουν κάποια ιστορία από πίσω τους. Και τα σημεία που να έχουν κάποια ιστορία. Εκτός από τους δήμους δηλαδή, η γκαλερί ή κάποια καφέ, κάποια συνεργάσιμα που εκθέτουν τέχνη. Θέλω να έχουν και κάτι το ιδιαίτερο, αισθητικά. Να μην είναι ψυχρές αίθουσες, ας πούμε. Πώς προλαβαίνετε όμως μέσα στο χρόνο σας να ετοιμάζετε τις επόμενες εκθέσεις, να ετοιμάζετε το να σταλούν και τα έργα, γιατί και αυτά θέλουν ένα κόπο, έτσι και χρόνο, αλλά και να προλαβαίνετε να ετοιμάζετε τα έργα ως καλλιτέχνης, δηλαδή να... Ο καλλιτέχνης δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και την ώρα που κοιμάσαι και κλείνεις τα μάτια, βλέπεις τον πίνακα που θα φτιάξεις. Οπότε αυτή είναι και η ευτυχία. Έκανα τα επαγγέλματα που έκανα, ζωγράφιζα από μικρή, αλλά τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά και παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και έτσι μπορώ να το παράγω συστηματικά αυτό που αγαπούσα. Και έχεις χρόνο, τον βρίσκεις. Ειλικρινά σας μιλάω, γεννιέται έτσι ξαφνικά. Βρίσκεις δύναμη, βρίσκεις χρόνο, σου έρχονται οι εμπνεύσεις, σου ανοίγουν οι πόρτες. Να εκθέσεις ή συμπτώσεις. Γνωρίζεις πολύ καλό κόσμο. Έχετε και πολύ καλό κόσμο που ήρθε ήδη στο Λαύριο και θα έρθει κι άλλοι τώρα στην Ναύπακτο. Και στην Ναύπακτο. Σας θυμίσουμε βέβαια. Φίλοι γνωστοί αλλά και άλλοι του χώρου. Οπότε ήδη λοιπόν εσείς ζωγραφίζετε τα επόμενα έργα σας για τις εκθέσεις, έτσι είναι? Ήδη. Όπως ακριβώς το λέτε. Πολύ δηλαδή καλά τώρα το απόγευμα λοιπόν πηγαίνω στην έκθεση και το πρωί ζωγραφίζω. Και όλα αυτά τα κάνεις αβίαστα. Γιατί τα κάνεις από την ψυχή σου, γιατί το θες. Και γιατί σε ευχαριστεί και σου επιστρέφει χαρά. Δίνεις χαρά, αλλά και παίρνεις χαρά. Και λαβήν. Ναι, είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Ήταν η κυρία Μαριλιά, δικαστικός μαζί μας, να μας μιλήσει και να μας ενημερώσει για τις εκθέσεις που ήδη τρέχουν και για τα μελλοντικά της όμως σχέδια. Άρα, στο προσκήνιο έχουμε Λαύριο, Ναύπακτο, Περιστέρι και αμέσως μετά την Ομαδική, έτσι. Έχουμε και στην Άμφισσα μία έκθεση. Α, για να την πούμε και την Άμφισσα. Έχουμε και στην Άμφισσα στο παλαιό καφενείο του 1929, εκεί που γυρίστηκε ο Θίασος. Έχουμε και εκεί μία έκθεση που είναι το Σεπτέμβριο, μετά το Σεπτέμβριο, έτσι. Τέλος πάντων, έχουμε πολλές. Ας μην. Άρα είναι και του Περιστερίου και της Άμφισσας. Εκεί στην Άμφισσα, ο χώρος είναι μικρός και τα έργα που θα επιλεγούν για εκεί δεν θα δημιουργηθούν τώρα. Θα πάνε σαν αναδρομικά από κάποια από αυτά που ήδη μάλιστα θα εκτεθούν τώρα. Άρα οι φίλοι μας που είναι σε όλη την Ελλάδα του Αναδεξέτο δεν έχουν, όσοι μένουν και ανά περιοχή, να επισκεφθούν τις εκθέσεις σας όπου κι αν είναι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάνε όλες πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.